Είμαι η Ιζα Μαρτίνα και αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι. Γεια σας. Λοιπόν, είμαι πάλι στο γραφείο, έχουν φύγει όλοι. Είναι μια ήσυχη μέρα. Είναι όντως μια ήσυχη μέρα αυτό. Δεν είχαμε πάρα πολύ. Βασικά είχε πολλή δουλειά, αλλά δεν είχε αυτή την πίεση. Από ό,τι φαίνεται αυτό το βίντεο θα έχει και drinking sounds. Δεν ξέρω αν ακούγεται τίποτα. Λοιπόν. Δεν έχω τακτοποιήσει εντελώς. Μπορεί κάποια στιγμή να χτυπήσει το τηλέφωνο γιατί περιμένω μια κλίση στο εταιρικό. Το notepad που σημειώνω κάποια πράγματα. Επίσης, με κεράσανε. Πήγα σινεμά για να κάνω μια δουλειά και με κεράσανε που μπορούν το οποίο τα έφαγα όλα. Τι, δεν, okay, δεν το ξέρετε, αλλά είναι κάποιες τροφές που μπορώ να τρώω μέχρι να πεθάνω. Μία από αυτές είναι τα popcorn. Αν δεν με σταματήσει κανείς, πιθανότατα θα σκάσω τρώγοντας popcorn. Λοιπόν, sorry. Oh my god, ποιο αδίξιο ASMR βιντεάκι ever. Λοιπόν, φέρω λίγο το κασκόλι μου γιατί έχει μια παγωνιά. Καλά, καταλαβαίνω. Sorry. Χορτεύω το κασκόλι, το οποίο είναι άπειρα ζεστό και σήμερα. Οπότε κρύο να δεν το τύλιγα γύρω μου, γιατί άμα το τύλιξω γύρω μου ζεσταίναμε πολύ, αλλά το ακούμπαγα στα πόδια μου και με ζέστανε μια αλήθεια. Τώρα έχω φάει πάρα πολλά popcorn και δεν ψάω συνέχεια. Εν τω μεταξύ, ελπίζω να μην ακούγεται όταν καταπίνω το νερό, γιατί ας πούμε έχω ένα φίλο, έναν από τους πιο καλούς μου φίλους. Οπότε να ακούω να καταπίνει. Βασικά μασάει και καταπίνει και κάνει θόρυβο. Κάνει πολύ θόρυβο πάντα όταν το κάνει. Όχι, κάνει αυτά και εγώ δεν την παλεύω να ακούω κόσμο να μασάει και να καταπίνει. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι κάπως λέγεται αυτό. Αχ, είναι ζεστά και ωραία. Λοιπόν, αυτό το βίντεο όπως φαίνεται θα είναι ένα rambling video, βέβαια. Όσο περνάει η ώρα, βλέπω πράγματα εδώ γύρω που μπορώ να κάνω tap. Και ναι, το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσει το tapping, δεν μου λέει εμένα τίποτα. Αλλά μπορεί σε εσάς να λέει. Οπότε να ορίστε, οι βιταμίνες μου. Α, πού τις να. Καλά, δεν φαίνονται για κανένα λόγο. Είναι Solgar Vitamin C 500 mg. MG, αυτό δεν είναι, τέλος πάντων. Suitable for vegans. Σαν την πάντα μου. Μ' αρέσει όμως γενικά στη ζωή μου αυτός ο ήλος. Εκεί είναι λίγο satisfying. If you're pregnant, nursing, taking any medications or have any medical condition, please consult your healthcare practitioner before taking this product. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if outer bottle seal is missing or damaged. For best before end and batch number information, see neck of bottle. Solgar's KOF K certification has to... Hashtag
Okay. Dash the cabinet. Συγγνώμη. Όπως είπα, αυτό θα είναι ένα rambling βιντεάκι στο οποίο σκέφτηκα να σας πω τους αγαπημένους μου, τις μάλλον αγαπημένες μου ASMR artists. Θυμάμαι παλιά, πριν βγει ο όρος ASMR artist, το έλεγα ASMR. Γενικά μου φαίνονται πάρα πολύ αστείες οι λέξεις που τελειώνουν σε κάποιο είτε O είτε E και R μετά. Τύπου δεν μπορώ καν να τις πω. Πάντα είχα θέμα. Error. Το error. Δεν μπορώ να το πω σωστά. Αν προφοράω για κανένα λόγο. Error. Terror. Ακούγεται σαν δεινοσαυράκι που κάνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μιας και όλοι έχουμε ψαχτεί για ή ψάχνομαστε κατά καιρούς. Για ASMR της έχω να σας προτείνω, να σας πω μάλλον τους αγαπημένους μου. Ξεκινάω λοιπόν με την... ναι, θα βάλω links στα προφίλ τους, στα YouTube channels τους, τέλος πάντων, στο description, για να κοινώ, τέλος πάντων, για να έχετε πρόσβαση και να μην ψάχνεστε. Αχ, έχει πολύ κρύο, παιδιά. Λοιπόν, Μαρία, πρώτη. Μαρία, gentle whispering. Νομίζω είναι δικαίως η βασίλισσα του ASMR, πραγματικά. Η τύπισσα ξεκίνησε μόνη της, χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος. Το έκανε πάρα πολύ. Την είδαμε να έχει κατάθλιψη. Την είδαμε normal, την είδαμε να έχει κατάθλιψη, την είδαμε χωρισμένη. Τύπου νιώθω ότι την ψιλοξέρω αυτή την τύπησα. Ακούει ωραία μουσική. Θυμάμαι κιόλας και την εποχή που είχε κάνει τα sexy. Είχε κάνει 3 sexy ASMR ηχητικά. Που ήτανε... well, ήτανε σαν να διαβάζεις, μάλλον υποθέτω, διπερνόρα. Τέλος πάντων, και μετά τα κατέβασε γιατί άρχισε να γίνεται όνομα και εντάξει, μάλλον τράπηκε, το καταλαβαίνω. Αλλά το θυμάμαι, τέλος πάντων αυτό. Ήταν μόνο ηχητικά, δεν είχαν εικόνα, αλλά θυμάμαι είχα πει what, μαλάκα τι κάνει. Τι βγάζει στο YouTube. Και μετά κιόλας, τότε ακόμα δεν ήταν sexualized το ASMR. Μετά έγινε, μετά έγινε χαμό στο YouTube. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές οι κοπέλες που το κάνουν sexualize. Με νομίζω πρώτη τη Hungry Lips, η οποία γενικά το έχει με το πώς μιλάει, αλλά γενικά δεν ξέρω. Το βρίσκω λίγο. Δεν νομίζω ότι έχει, ότι αυτή παθαίνει η ASMR, ότι χαλαρώνει. Νομίζω ότι το κάνει ξεκάθαρα για να βγάζει χρήματα. Το έχει κάνει monetize όλο αυτό και θέλει απλά την προσοχή. Είναι λίγο... δεν ξέρω, δεν θέλω να φανεί σαν να κράζω, αλλά εμένα μου έχει δώσει την εντύπωση του attention whore. Δεν ξέρω, είναι λίγο... λίγο περίεργη η φάση της. Και... ναι, τέλος πάντων. Τι έλεγα, ξεχάστηκα. Ναι, δεν μου αρέσει η Hungry Lips, τέλος πάντων, γιατί γενικά όσες φορές έχω προσπαθήσει να δω
με ενοχλεί το πόσο sexualized είναι όλο. Και καλά, δεν έχει και καμία συνοχή που εμένα δεν με ενοχλεί αυτό για να κοιμηθώ. Και επίσης σκοτώνει τα αγγλικά συνέχεια, συνέχεια. Oh my god, πραγματικά τύπου δεν ξέρω από πού είναι ή τι, αλλά νομίζω ότι δεν πρόσεχε και πάρα πολύ στο σχολείο και έχει μόνο δηλαδή κάνει γραμματικά λάθη και το λεξιλογείο της. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εκνευρίζομαι από το πάνω το βίντεο της για να... Δεν είναι για μένα. Η Μαρία λοιπόν, πάμε στα καλά. Για μένα η Μαρία τα σπάει. Δεν ξέρω και μ' αρέσει που ξέρω πράγματα για τη ζωή της. Είναι λίγο όντως λες και την ξέρω αυτή την τύπησα. Και για πολλούς. Καλά, δεν νομίζω. Μια φορά της έχω στείλει και της έχω ζητήσει να κάνει ένα βιντεάκι που της έχω κάνει request. Και έχω κάνει σε διάφορους το ίδιο request. Και δεν με έχει ακούσει κανένας. Ξέρετε, θέλω gift wrapping βίντεο. Οπωσδήποτε. Και δεν κάνει κανένας. Αλλά την gift wrapping. Όποτε πάω και αγοράζω δώρα για φίλους μου, που γενικά είναι κάτι το οποίο λατρεύω να κάνω. Όταν ο πολίτης ή η πολίτρια τυλίγει το δώρο και μετά του βάζει την κορδελίτσα, εγώ παιδιά μπορώ να υπνοτιστώ για πλάκα. Νιστάζω δηλαδή, εκείνη την ώρα μπορώ απλά να κοιμηθώ. Αγαπημένα βιντεάκια της Μαρία. Παιδιά δεν ξέρω, αλλά γενικά, ναι. Βασικά έχει κάνει τα ίδια βιντεάκια πολλές φορές. Γιατί είναι τόσα χρόνια και προφανώς έχει στερέψει κιόλας που είδες. Αλλά είχε κάνει ένα που και καλά είναι. Πάω στο γιατρό, είμαι ρούπλη. Πάω στο γιατρό και καλά και δεν μου αρέσει το κομμάτι της εξέτασης. Μου αρέσουν τα ερωτήσεις πάρα πολύ. Θυμάμαι το φοράει μια κίτρινη μπλούζα με ένα λαγουδάκι από τη Χιονάτη. Τι άλλο. Πολλά, εντάξει, νομίζω δεν μπορώ να πω για τη Μαρία συγκεκριμένα βιντεάκια. Γιατί έχει πάρα πολλά, τόσο πολλά. Μόλις με πήρε η κολλητή μου, μπορεί να δονήσεις λίγο ή μπορεί να δόνησα, δεν ξέρω. Η Μαρία λοιπόν. Έχει κάνει ένα που είναι στο κομμωτήριο. Δεν πήγε ενθουσιάσει, αλλά έχει όταν και καλά σε λούζει, έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο. Μου αρέσουν περισσότερο η αλήθεια τα παλιά της από τα καινούργια της. Μου άρεσε ένα που και καλά είσαι, σου φτιάχνει το smoking και μου αρέσουν όλα αυτά που τη λίγη πετσέτες. Όταν κάνει γενικά βαρετά πράγματα, εγώ είμαι φούλη. Λοιπόν, άλλη, η Αμάλ, Αμάλ Ζετή, είναι το κανάλι της. Αυτή είναι, δεν τα παρακολουθώ τώρα, δεν ξέρω αν κάνει πια, αλλά παλιότερα έκανε αρκετά και την παρακολουθούσα την είχα στους αγαπημένους μου. Και μάλιστα θυμάμαι ότι της είχε γράψει σε ένα βίντεο η Μαρία comment από κάτω. Και αυτή τρελάδη. Και είπε, oh my god, Maria, a comment from you. Και ήταν πάρα πολύ cute. Η Αμάλ Ζεντή, λοιπόν, είναι... έκανε και εκείνη πολύ ωραία roleplays. Τα δύο αγαπημένα μου είναι το party planner και το matchmaking. Και καλά, πάλι και τα δύο με πολλές ερωτήσεις. Το party planner, που είναι τόσο χαλαρωτικό και είναι... Δεν ξέρω, είναι και το θέμα ευχάριστο και με χαλαρώνει πάρα πολύ. Τα έχω σημειώσει, δεν έχει να μην τα ξεχάσω.
Λοιπόν, η Μάντι, το δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι το κανάλι της, αλλά νομίζω λέγεται Μάντι και νομίζω το κανάλι είναι Mads ASMR, κάτι τέτοιο. Θα βάλω link. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι που πραγματικά κάνει το καλύτερο inaudible whispering. Με αυτή και η softly γκαλώσεις. Είναι για μένα το inaudible τους είναι wow. Είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως η Μάντι έχει κάποιο θέμα υγείας, αλλά δεν έχω κάτσει να διαβάσω πολύ καλά, πολύ. Και κατά καιρούς το σταματάει και ξαναρχίζει. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικούλα, πολύ γλυκούλα. Έχει επίσης μια δίδυμη αδερφή, την Grace, που έχει και αυτή κανάλι και λέγεται Grace V. Και έχουν κάνει, η Grace V εμένα δεν μου αρέσει τόσο. Αλλά η Μάντι είναι πάρα πολύ καλή, το whispering της είναι, τα σπάει. Έχει και πολύ καλό μικρόφωνο, υποθέτω. Και βοηθάει. Grace V είναι, εντωμεταξύ είναι δίδυμη μας. Και μάλλον βάφουν τα μαλλιά τους, γιατί μία είναι κατάξανθη και η άλλη είναι φουλ σκούρα τα μαλλιά της. Τώρα δεν το έχω παρατηρήσει και τόσο πολύ. Αλλά ναι, είναι δίδυμες πάντως. Μισό πρέπει να κάνει κρακ το γονατό μου τώρα. Α, να το. Softly γκαλώσει. Επίσης, πολύ προ. Μ' αρέσει το inaudible της. Το, ναι, inaudible. Όπα, α ναι. Το inaudible whispering της μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης έκανε κάποια στιγμή και ear eating, που με κάνει να νιώθω λίγο άβολα. Αλλά αυτή το έκανε καλά. Γιατί βασικά όταν το ακούς δεν ακούγεται σαν να σου τρώει τα αυτιά ή σαν να στα γλύφει που είναι, ξέρεις, λίγο περίεργο μια γνωστή να κάνει σου γλύφει τα αυτιά. Αλλά δεν ξέρω, ακούγεται σαν να τρώει κάποιος το μυαλό μου, υποθέτω. Και μου αρέσει. Έχει πλάκα, με χαλαρώνει. Νομίζω σε κάτι comments της είχα διαβάσει ότι το e-reading το είχε ξεκινήσει η Cherry Crush, My Cherry Crush, κάπως έτσι, η οποία, interesting fact, είναι και πορνοστάρ. Και νομίζω γενικά κάνει λίγο, έχει δύο κανάλια στο YouTube και τα ψηλό συνδυάζει. Και ναι, το βρίσκω ενδιαφέρον, είναι και πορνοστάρ, φαίνεται φοβερά γλυκιά κοπέλα. Βάφει τα μαλλιά της σε πάρα πολλά χρώματα, είναι πάρα πολύ cool και γλυκούλα. Αλλά γενικά δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι και αυτή το κάνει sexualize και όταν θέλω να ακούσω ASMR και να χαλαρώσω δεν, με πετάει έξω το να το κάνει, να κάνει όλο σεξ poses και σεξ ήχους, ενώ δεν είναι αυτό που θέλω. Πετάω, βγάζει τρίχες αυτό, ένα μπαλάκι από τρίχες πέταξε. Rapunzel ASMR. Αυτή την παρακολουθούσα παλιότερα, αλλά δεν την παρακολουθώ πλέον. Έχει βιντεάκια, είχε δηλαδή, είχε κάνει, βασικά φαίνεται πολύ cool άτομο, πάρα πολύ cool άτομο αυτή η κοπέλα, από το όσο είχα παρατηρήσει δηλαδή τότε. Είναι, έχει πάρα πολύ, νομίζω είχε όντως μακρά μαλλιά, δεν θυμάμαι. Αλλά είχε κάνει ένα επίκο που σε είχε απαγάγει και υποτίθεται εσύ ο Justin Bieber. Justin Bieber. Ήου. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναπεί τόσες φορές το όνομά του σε όλη μου τη ζωή.
κάνει λοιπόν αυτή ότι εσύ είσαι ο Justin Bieber και σε έχει απαγάγει και στο τέλος σε θάβει. Είναι τέρμα creepy, αλλά έχει πολύ ωραίους ήχους, πραγματικά. Whispers Unicorn. Αυτή την παρακολουθούσα, επίσης θα την παρακολουθώ πλέον. Μπορώ να πω ότι τώρα παρακολουθώ μόνο Μάντι, Μαρία και Gwen Guiz. Θα σας πω μετά για την Gwen. Ναι, γενικά δεν παρακολουθώ τώρα τόσο πολύ, αλλά καμιά φορά, αν θέλω, επειδή θυμάμαι αρκετά βιντεάκια που μου αρέσουν πολύ, αν θέλω να χαλαρώσω από The Whispers Unicorn, ας πούμε, πάω και βάζω το Geography Lesson, το οποίο είναι τέλειο βίντεο, παιδιά. Μ' αρέσει τόσο πολύ, έχει τους τέλειους ήχους, είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαλαρωτικό βιντεάκι. Το συστήνω επιφύλακτα. Όπως και τα cranial nerve examinations της, είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Τώρα έχει και παιδάκι και νομίζω ότι κάνει βιντεάκια μαζί με το παιδάκι της. ASMR requests. Αυτή φαίνεται γάμο το άτομα και πραγματικά νομίζω ότι το διασκεδάζει όταν κάνει βιντεάκια. Το διασκεδάζει τίποτα περισσότερο από όλους. Έχει το αγαπημένο μου βιντεάκι της, είναι που κάνει τη φωτογράφο. Παιδιά, και έχει φτιάξει, έχει επινοήσει έναν χαρακτήρα ακόμα που δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα. Χαμώ το. Δεν θυμάμαι. Ένα πολύ αστείο όνομα. Τέλος πάντων, έχει επινοήσει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι και καλά μακιγιές και είναι weirdo εντελώς, αλλά με το πιο γλυκούλικο και καλοκάγαθο τρόπο. Και καλά, η αγαπημένη της στιγμή είναι το Human Centipede. Έχω δει το πρώτο, δεν έχω δει το δεύτερο, δεν έχω δει το τρίτο. Με καλή παρέα θα ψινόμουν, αλλά όχι μόνο μου. Το πρώτο μάλιστα το είχα δει μόνο μου, παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι τρόμαξα, είναι ταινία για να σε κάνει να τρομάξεις. Αλλά είναι αλήθεια. Είναι εφιαλτικό. Και θυμάμαι ότι αυτός που το είχε σκεφτεί ο σεναριογράφος, του ήρθε η ιδέα όταν πιάσανε στη χώρα από την οποία κατάγεται έναν παιδεραστή και είχε πει ότι η κατάλληλη τιμωρία για έναν παιδεραστή θα ήταν αυτή. Anyway, απόψεις. Ναι, η ASMR request λοιπόν πολύ αλάνει γάμο το άτομα. Καλά, όχι, την ξέρω προσωπικά. Αλλά πολύ, πολύ καλούλα. Πάμε τώρα σε ένα unintentional κανάλι. Είναι το κανάλι του Aidan Blunt. Ο Aidan Blunt πρέπει να είναι κάποιος κινηματογραφιστής, ο οποίος έχει στο κανάλι του βιντεάκια από φοιτητές ιατρικής και άλλα projects, τα οποία τα τραβάει για αυτούς και τα ανεβάζει. Αυτός λοιπόν είχε τραβήξει, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιο είδος πτυχιακής. Τι πρέπει να ήταν της Dr. Holly Berry. Η Dr. Holly Berry, παιδιά, νομίζω είναι γιατρός που όλοι θα ήθελαν να έχουν. Πράγματα, η τύπησα δεν παίζεται. Είναι τόσο caring. Σε δείχνει ότι μάλλον φροντίζει τους ασθενείς της
τόσο γλυκά και τόσο καλά και είναι nurturing. Πραγματικά σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εντάξει, οκ, είναι λίγο περίεργο να βλέπεις ιατρικές εξετάσεις να γίνονται σε κανένα, αλλά δεν είναι κάτι hardcore. Παιδιά, είναι τέλειο. Δηλαδή για μήνες κοιμόμουν με τα φιντάκια της. Μήνες. Δεν υπερβάλλω. Πάμε σε μια Έλληνο-Αυστραλέζα μάλλον. Είναι η Cute Bunny 92. Αυτή είχε ένα κανάλι παλιά που είχε κάποια έτσι τύπου πιο amateur βιντεάκια και ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ γλυκιά, πολύ ήρεμες κινήσεις, χαλαρωτικές, πολύ χαλαρωτική φωνή, και το κλείσε και μετά ξανά άνοιξε μεγαλύτερη ηλικία. Βασικά έχω την αίσθηση ότι ήταν ανήλικη όταν άνοιξε το πρώτο της κανάλι. Μετά λοιπόν από χρόνια ξανά άνοιξε και το ξανά κλείσε. Ανέβασε κάποια καλύτερης ποιότητας βιντεάκια και μετά το ξανά κλείσε. Γενικά δεν είναι της αγαπημένης μου, αλλά είναι... θεωρώ ότι είναι η πρώτη Ελληνίδα ASMR artist. Άλλο ένα κανάλι που έχει κλείσει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα βιντεάκι της ακόμα στο YouTube, το έχει ξανανεβάσει κάποιος. Είναι το κανάλι μιας κοπέλας που λεγόταν Skylar. Ήταν νομίζω από τα πιο καθησυχαστικά χαμόγελα που έχω δει ever, ξέρω εγώ. Ναι, πολύ, πολύ γλυκιά κοπέλα. Πρέπει να έχει βέβαια τα θέματα της. Είχε και οικογένεια και είχε ανεβάσει κάποια στιγμή ένα βίντεο που είχε κλειστεί σε μια αποθήκη και έλεγε και κάπνιζε και έλεγε ότι δεν μπορώ, καμιά φορά κλείνω εδώ μέσα γιατί δεν την παλεύω. Τέλος πάντων, ελπίζω να είναι καλά η κοπέλα. Παρ' όλα αυτά έχει ακόμα ένα βιντεάκι της στο YouTube, στο οποίο έχει ξανθά μαλλιά και τα πάνω είναι ροζ. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να το κάνω ξανά. Τώρα είναι λίγο περίεργη εποχή, δεν μπορώ να το φάψω περίεργα χρώματα τα μαλλιά μου. Ναι, υπάρχει αυτό το βιντεάκι, νομίζω είναι yearly exam, health exam. Το yearly check-up. Αυτή λοιπόν, και ήταν και gamer. Δεν μου έλεγαν τίποτα τα βιντεάκια που είχε ανεβάσει, που έπαιζε. Να κάνω και εγώ κάνω βιντεάκι που να παίζω LOL, αλλά κάπου ήσυχα. Ωραία, ναι. Α, όχι. Gwen Quiz. Την είπα πριν και ξέρω την ξέχασα τώρα. Gwen Quiz. Άμμο. Πολύ ωραία βιντεάκια, πολύ χαλαρωτικά. Το όχι, έχει πάρα πολύ γλυκιά φωνή. Για κάποιο λόγο τα bitchy βιντεάκια της γαμάνε. Είναι πάρα πολύ αστεία. Δηλαδή φαίνεται ότι το έχει με τον αυτοσχεδιασμό. Μπράβο το κορίτσι, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά νομίζω με κούρασε λίγο γιατί είναι κάπως ωραιοπαθής και δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια να κάνει poses και ιστορίες στην κάμερα. Με κούρασε τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά έχει ακόμα βιντεάκια που στα οποία να τρέχω, όπως το Mean Girls, το Roleplay ή το Bitchy Older Sister, κάτι τέτοιο. Έχουν πλάκα αυτά. Και πάμε στην Italicious και την Sunny Grace ASMR. Πριν από αυτές τις δύο Ελληνίδες ήξερα μόνο την Cute Bunny 92 και άλλη μια κοπέλα με κοντά μαλλιά η οποία το έκανε μια χαρά, αλλά δεν τη συγκράτησα ποτέ, δεν ήταν δηλαδή της αγαπημένης μου. Μια χαρά ήτανε, απλά εμένα δεν μου έκανε κάτι στο να χαλαρώσω. Η Italicious έχει πολύ καλό εξοπλισμό, συγχαρητήρια.
Sunny, Greece, ASMR. Δεν ξέρω πάρα πολλά για αυτές τις δύο, απλά είναι τα δύο ελληνικά κανάλια που έχω ξεχωρίσει. Και η Sunny, Greece, ASMR μ' αρέσει επίσης που είναι πολύ αυθόρμητη ή δείχνει πολύ αυθόρμητη και έχει πολύ χαλαρωτική φωνή. Αυτά είναι επίσης το θεωρώ ενδιαφέρον, ότι και οι δύο μένουν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι να πω, κορίτσια, μπράβο σας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν τα βλέπετε τα βιντεάκια μου. Ενώ πόσοι είσαι μόνο τις Έλληνες υπάρχουν, δεν νομίζω πολύ. Ελπίζω να το δείτε. Να δείτε και στο description που σας αναφέρω. Λοιπόν, για όλους αυτούς που είπα, σας προτρέπω όλους όσους δείτε τα βιντεάκια να το τσεκάρετε, αν μείνατε μέχρι το βίντεο. Αυτά. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε. Δεν ξέρω. Είναι λίγο άπλο τώρα. Αποχαιρετιόμαστε.